αδερφός του δίδυμος, πώς τα αντιμετώπισε? Γιατί λένε ότι τα δίδυμα είναι πολύ συνδεδεμένα πάντα το ένα με το άλλο. Ναι, εκεί είχαμε ένα μικρό θέμα με τον αδερφό του, γιατί δεν μπόρεσε να συνειδητοποιήσει το συμβάν γρήγορα και εύκολα. Είχε κλειστεί στο δωμάτιό του, ζωγράφιζε πάρα πολλούς σταυρούς, ζωγράφιζε φωτογραφίες αφηρημένες και κάθε φορά που το συζητούσα με τον ψυχολόγο, τον ρωτούσα τι πρέπει να κάνω και μου λέει άστον, όταν έρθει η ώρα θα σου μιλήσει αυτός. Και όταν μπόρεσα μετά από 3 μήνες να μπω στο δωμάτιό του, να τον ρωτήσω, Αντρέα παιδί μου, θέλεις να μου πεις κάτι, θέλεις να μου μιλήσεις, για να τον κάνω να τα βγάλει και να ξεσπάσει σαν παιδί, γύρισε και με κοίταξε και μου λέει, όχι. Του λέω, δεν έχεις κάτι να με ρωτήσεις? Και μου λέει, ναι. Του λέω, σ' ακούω. Μου λέει, γιατί? Του λέω, είναι η πιο δύσκολη ερώτηση που μου έκανες και είναι κάτι που δεν μπορώ να σου απαντήσω. Σε αυτό μπορεί να σου απαντήσει κάποιος άλλος. Ήτανε θέλημα Θεού. Και έτσι έφυγε. Αυτά βέβαια τα λέτε σήμερα μετά από τόσα χρόνια, έτσι. Δηλαδή, ναι. Τώρα πια το έχετε συνειδητοποιήσει, το έχετε αποδεχτεί, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, ότι έτσι είναι η κατάσταση? Δεν υπάρχει αποδοχή στο συγκεκριμένο θέμα. Μαθαίνεις να ζεις με την απώλεια. Οι αναμνήσεις υπάρχουν. Είναι ένα παιδί που έφτασε 13 χρονών. Το παιδί, σε όποια ηλικία και να το χάσεις, θα πονέσεις. Αλλά ένα παιδί 13 χρονών που έχει προλάβει να σε πει μαμά, που το έχει αγκαλιάσει, που έχει αφήσει πίσω του πράγματα, που τα βλέπεις καθημερινά, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Απλά μαθαίνεις να ζεις και με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα τον δεις. Στον ύπνο σας μου λέγατε πριν στις διαφημίσεις ότι το βλέπετε. Το ναι. Βλέπετε όμορφα. Ναι. Και τα παιδιά μου τον έχουν δει. Και ο μικρός που ήταν μαζί του στο ατύχημα τον έχει δει στον ύπνο του. Ήτανε και ο μικρός μαζί. Ήτανε 2 τα παιδιά μαζί. Ήτανε. Δηλαδή το ένα παιδί είδε πώς ακριβώς. Ναι, ήταν τότε 5,5 χρονών ο τελευταίος μου γιος, ο τέταρτος, ο Αλέξανδρος. Αυτός ήρθε και μας το είπε. Το 5χρονο παιδάκι. Το 5χρονο παιδάκι. Μάλιστα. Ασχοληθήκατε ποτέ, θελήσατε να μάθετε αργότερα, τελικά τα όργανα του παιδιού σας πήγανε σε παιδιά όπως είχατε πει ότι θα θέλατε να πάνε σε παιδιά? Βεβαίως έχει να κάνει με τη συμβατότητα. Με τις συμβατότητες, ναι. Ναι. Μάθατε όμως. Ναι, μου έστειλε μετά από 6 μήνες ο οργανισμός μεταμοσχεύσεων ένα χαρτί ότι όλα τα μοσχεύματα είναι καλά και τα έχουν αποδεχτεί οι λήπτες. Έμαθα ότι το ένα το μόσχευμα είναι στα Χανιά της Κρήτης, έναν 38χρονο τότε, σε μία 42χρονη, αν δεν κάνω λάθος, στην Δράμα. Το ΥΠΑΡ σε μία 61 χρονών, στην Καβάλα, αν δεν κάνω λάθος. Οι κερατοειδείς μεταμοσχεύθηκαν στο Γεννηματά. Και η καρδιά του βρίσκεται στη Γερμανία σε έναν 15χρονο τότε. Αγόρι. 21 σήμερα. Μάλιστα. Για πείτε μας τώρα, γιατί εσείς θεωρείτε ότι κάποιος πρέπει να γίνεται δότης? Για και το κάνατε. Κοιτάξτε, πραγματικά δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Γιατί εκείνη τη στιγμή υπάρχει ο πόνος. Εάν όμως αυτό είναι ένα γεγονός, έχει γίνει, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Εάν μπορέσουμε με κάποια βοήθεια και υπήρχε αμέριστη από την μονάδα των παιδών, που μπορεί να σε βάλει σε μια άλλη διαδικασία, γιατί τα πράγματα δεν είναι όλα έτσι, είναι και έτσι, και τα γυρίσουμε αμέσως, ας σκεφτούμε ότι αυτό που είπε ο σύζυγός μου, ότι αφού δεν μπορεί να ζήσει το δικό μου το παιδί με αυτά τα όργανα, ας ζήσουν κάποιοι άλλοι. Είναι μεγάλος ο πόνος, έχω να πω το εξής. Γίνονται τόσα τροχαία κάθε μέρα. Τόσος κόσμος φεύγει. Άδικα, άδικα.
μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, ας το σκεφτούνε. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, το δέχομαι. Αλλά είμαι εδώ και είμαι μια μάνα που το έχω κάνει και δεν μιλάω εκ του ασφαλούς. Η χαρά που θα νιώσουν όταν αυτά τα όργανα θα πάνε σε αυτούς τους ανθρώπους θα είναι πολύ μεγαλύτερη από τον πόνο που έχουν νιώσει, πιστέψτε με. Θα είναι πολύ μεγαλύτερη χαρά από τον πόνο που θα νιώσουν εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στη σύνδεσή μας. Να μιλήσουμε λίγο με τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, τον κύριο Αναστάσιο Χατζή. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζή. Καλησπέρα σας. Για πείτε μου τώρα, οι άλλες Ελληνίδες μάνες, γιατί έχουμε σήμερα μία μαζί μας και μας μιλάει για τη δικιά της προσωπική ιστορία.